στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχετε λάβει τις αποφάσεις σας ή σήμερα θα γίνει αυτό? Ναι, μόλις έχουμε ολοκληρώσει πριν από λίγο τις συνεδρίες των αρμόδιων οργάνων των γαλλιστικών οργανώσεων, σε ξεχωριστές συνεδρίες πρέπει να πούμε, με συγκεκριμένη εισήγηση που ήταν κοινή εισήγηση, ετέθηκε ενώπιον του αρμόδιου σώματος για να πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Ναι, και έχουμε ολοκληρώσει, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ποια είναι τα μέτρα που έχουμε αποφασίσει. Σας ακούμε. Τη Δευτέρα 21 Δεκάτου, το πρωί 7.30 με 8.30 θα γίνουν ενημερωτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού σε όλους τους χώρους εργασίας, με επίκεντρο τα κεντρικά γραφεία στη Λευκοσία, η οποία θα είναι από κοινού με το κέντρο τεχνικών υπηρεσιών. Θα γίνει μια μαζική συγκέντρωση εκεί, ενημερωτική. Την 5η-24 Δεκάτου, δύο ώρες στάση προειδοποιητική στάση εργασίας, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9.30. Μάλιστα. Η κλιμάκωση των μέτρων, έχουμε αποφασίσει ότι ανάλογα με τις εξελίξεις θα γίνεται ενημέρωση και στους συναδέλφους αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία. Εάν δεν υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχει κλιμάκωση. Εκείνη την ημέρα που θα είναι η δύο ώρες στάση εργασίας, τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό, κύριε Κωνσταντίνου? Λοιπόν, έτσι προκαταρκτικά να πούμε ότι θα επηρεαστεί μόνο τα κέντρα εξυπηρέτησης των πελατών που θα αργήσουν να ανοίξουν για εξυπηρέτηση. Για τα συνεργεία επιφυλακής λειτουργίας στους σταθμούς δεν θα έχει, θα εξαιρούνται. Είναι δύο ώρες προειδοποιητική και αντιλαμβάνεστε ότι απλά είναι μια προειδοποιητική. Δεν θα επηρεάσουμε τον κόσμο, δεν είναι σκοπό μας να επηρεάσουμε τον καταναλωτή. Άρα ούτε η ηλεκτροδότηση θα έχει θέμα? Όχι. Απλά εσείς... και τα συνεργεία επιφυλακής θα εργάζονται κανονικά. Αν υπάρχουν βλάβες, θα αποκαθιστούν τις βλάβες. Θα είναι μια δύο-ωρη προειδοποιητική χωρίς να επηρεαστεί το καταναλωτικό κοινό. Αν μπορείτε, κύριε Κωνσταντίνου, κωδικοποιημένα να μας πείτε τα αιτήματά σας για να γνωρίζει και ο κόσμος γιατί απεργείτε. Λοιπόν, τα αιτήματα επικεντρώνονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη βιωσιμότητα των οργανισμών που έχουν να κάνουν με αποφάσεις στρατηγικής. Έτσι, επιγραμματικά να πούμε λίγα πράγματα. Εντελώς ξαφνικά ήρθε στην επιφάνεια το νομοσχέδιο μερισματικής πολιτικής, το οποίο πρόκειται βασικά για μια άμεση φορολογία που στο τέλος της ημέρας θα την πληρώσει ο Κοσμάκης, διότι αρχή ρεκτισμού αντισαφαιράς από τα... Ο δεύτερος πυλώνας, κύριε Κωνσταντίνου, ποιος είναι? Πέραν αυτού όμως, στον πρώτο πυλώνα αφορούν και θέματα ανάπτυξης έργων άπεντα, οποία εμείς επιμέναμε από χρόνια να μπουν στην παραγωγή για να έχει πραγματική μείωση η τιμή της κιλοβατόρας. Και ο δεύτερος πυλώνας αφορά τα εργασιακά, σωρία θεμάτων εργασιακά τα οποία βρίσκονται σε τέλμα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μονομερώς την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να καταργήσει μονομερώς τη συμβατική υποχρέωση που έχει για την εισφορά του οργανισμού στο Ταμείο Υγείας. Αυτό ήρθε όμως με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, μιας και έγινε το ΓΕΣΥ, να καταργηθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από μέρους του κράτους, σωστά? Ναι, αντιλαμβάνεστε όμως ότι μια απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορεί να καταργήσει το ίδιο συμβάσεις και ακριβώς είναι ένα θέμα σοβαρών, αλίμονων, μόνο με αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου να καταργούνται συντογικές συμβάσεις από το ένα μέρος χωρίς να γίνεται διάλογος, κανένας διάλογος δεν έχει γίνει, από το άλλο μέρος που συνομολόγησε. Άρα εσείς λέτε υπήρξε μια απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και ήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο μονομερώς και κατήργησε ένα κομμάτι συλλογικής σύμβασης, ενώ εσείς λέτε μπορούσαν να έρθουν να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε μια άλλη λύση. Ακριβώς, αυτό δεν έχει γίνει, μονομερώς πήραν την απόφαση. Εμείς δώσαμε χρόνο και προειδοποίηση ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι ανά πάσα στιγμή σημαίνει οποιαδήποτε απόφαση θα παίρνετε θα είναι μονομερής και θα καταργούν συμφωνίες και συλλογικές συμβάσεις. Άρα δεν μπορεί να. Και για λόγους αρχής, συνδικαλιστικής αρχής και σεβασμού στο διάλογο, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μια κουβέντα. Ακροθυγώς είναι και το θέμα των ταμείων προνοίας στους νέους ερχόμενους.
Από το Σεπτέμβριο του 2018 έχουμε συμφωνήσει με την διοίκηση του Οργανισμού Ταμείων Προνοίας για τους Νέους Ερχόμενους. Εδώ και ένα χρόνο το θέμα παραπέμπεται από Υπουργείο σε Υπουργείο. Υπάρχει μια κολλησιεργία για το συγκεκριμένο θέμα. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αφήνουμε τον κόσμο και ανασφάλιστο και να μην εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. Μια κουβέντα για το τέλος, κύριε Κωνσταντίνου. Τι μπορεί να περιλαμβάνει η κλιμάκωση μέτρων? Νομίζω ότι δεν θα είναι αφρόνιμο να πούμε από τώρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε όταν μιλάμε για κλιμάκωση, μιλάμε ότι είναι πέραν τη δίωρη πλέον. Άρα αρχίζουμε πλέον κλιμακωτά τα μέτρα να επεκτείνονται. Άρα μπορεί να δούμε 24 ώρες ή 48 ώρες απεργίες. Εντάξει, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των εξελίξεων και αν υπάρχει αντίδραση από την. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου.